Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Ούτως είναι εναρχή προς τον Θεόν. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέεν ο γέγονεν. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Εγένε το άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτό Ιωάννης. Ούτω ήλθεν εις μαρτυρίαν, ή ει να μαρτυρήσει περί του φωτός, ή να πάντες πιστεύσωσι δι' αυτού. Ούκ είναι εκείνο το φως, αλλά να μαρτυρήσει περί του φωτός. Είναι το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον εν το κόσμο ειν, και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ου έγνω. Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. Όσοι δε έλαβον αυτόν, εδώ και ναυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού. Οι ουκ ου ουδέκ λίματος αρκός, ουδέ θελήματος ανδρός, αλλά Θεού εγενήθησαν Θεού Και ο λόγος σάρξε γένετο, και εσκίνωσεν εν ημίν, και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού, και κέκραγε λέγον, ούτως σύν ον ήπον ο πίσω μου ερχόμενος έμπροσθεν μου γέγονεν, ότι πρώτος μου είναι. Και εκ του πληρώματος αυτού ημείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντιχάριτος, ότι ο νόμος δια Μωσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Θεόν σε ώρα και πόποτε, ο μονογενήσιος, ο όνις των κόλπον του πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Και αυτή εστίνει η μαρτυρία του Ιωάννου. Ότε απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιεροσολύμων ιερείς και Λεβίτας η να ερωτήσω συναυτών «Συ, τι συ» και ομολόγησε «Και ούκ ερνήσατο» και ομολόγησεν ότι «Ούκ το και ομολογησεν οτι ουκ εγω ο χριστος και ερώτησαν αυτον τι ούν. Ηλίας Και λέγει. Ουκιμή. Ο προφήτης εσύ Και απεκρίθη. Ου. Ήπονουν αυτό. Τι Η Είναι απόκριση δόμεν τις πέμψας ημάς. Τι λέγεις περί σε αυτού. Έφη. Εγώ φωνήβω όντως εν ευθύνατε την οδόν Κυρίου, καθώς είπε Ισαΐας ο προφήτης. Και οι απεσταλμένοι ήσαν εκ των Φαρισαίων, και οι ρώτησαν αυτόν, και είπαν αυτό, «Τι ον βαπτίζεις, είσαι ο Χριστός, ούτε ηλίας, ούτε ο προφήτης, Απεκρίθη αυτής ο Ιωάννης λέγον «Εγώ βαπτίζω εν είδατη. Μέσος δε ημών έστικεν, ον ημείς ουκ είδατε. Αυτός μου ερχόμενος, ο έμπροσθέν μου γέγονεν. Ου εγώ, ουκ ημιάξιος, άξιος, αυτού τον ημάντα του υποδήματος. Ταύτα, εν βυθαβαρά εγένετο, πέραν του Ιορδάνου, όπου είναι ο βαπτίζων. Τι επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς Αυτόν και λέγει «Είδε ο αμνός του Θεού, ο έρων την αμαρτίαν του κόσμου, ούτως εστι περιού εγώ είπον, ο πίσω μου έρχεται ανήρ, ο έμπροσθέν μου γέγονεν, ότι πρώτος μου είναι, καγώ κίδιν αυτόν, να φανερωθεί το Ισραήλ δια τούτο ήλθον εγώ εν το είδα τη βαπτίζον. Και εμαρτύρησεν Ιωάννης λέγον, ότι τεθέαμε το πνεύμα καταβαίνον ως υπεριστεράν εξ ουρανού, και έμεινεν επ' αυτόν. Καγώ ουκ είδιν αυτόν. πέμψας με βαπτίζειν εν είδατη, εκείνος με είπεν, εφόν αν είδη το πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτόν, ούτω εστίν ο εν πνεύματι Αγίο. Καγώ εόρακα και με μαρτύρικα ότι ούτω εστίν ο ιό του Θεού. Τι επαύριον πάλι νιστήκει ο Ιωάννη, και εκ των μαθητών αυτού δύο, και εμβλέψα στο Ιησού περιπατούν τη λέγη, είδε ο αμνός του Θεού. Και ήκουσαν αυτού οι δύο μαθητέ και κολούθησαν το Ιησού. Στραφής δε ο Ιησούς και θεασάμενος αυτούς ακολουθούντας, λέγει αυτής. Τι ζητείτε? Ιδέ αυτό. Ραβή, ο λέγεται ερμηνευόμενον διδάσκαλε, πού μένεις? Λέγει αυτής. Έρχεσθε και είδετε. Ήλθον και είδον που μένει και παρα αυτό έμειναν την ημέραν εκείνην. Ώρα δε είναι, ως δεκάτη. Ειν Ανδρέας, ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου, εις εκ των δύο των ακουσάντων παρα Ιωάννου, και ακολουθήσαν τον αυτό. Ευρίσκει ούτως πρώτος των αδελφών, τον ίδιον Σίμωνα, και λέγει αυτό. Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν, ο εστιμεθρμινευόμενον, ο Χριστός και ήγαγεν αυτόν προς τον Ιησούν. «Εμβλέψας δε αυτό» ο Ιησούς είπε. «Σι Σίμων, ο Υιός Ιωνά, σι κληθείς η Κυφάς», ορμηνεύεται Πέτρος. Τι επαύριον ηθέλησεν ο υιος ιωνα σι κληθεις κυφας πετρος τι επαυριον θέλησεν ο ιησους εξελθυνει στην Γαλιλαία, και ευρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτό. «Ακολούθημι». Είναι δε ο Φίλιππος από Βυθσαϊδά, εκ της Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει Φίλιππος, τον Αθαναήλ, και λέγει αυτό. «Ον έγραψε Μωσής εν τον νόμο και η προφήτε, ευρήκαμεν, Ιησούν, τον ἱόν του Ιωσήφ, το αποναζαρέθ Και είπεν αυτόν Αθαναήλ. «Εκ Ναζαρέθ δίνατε τι αγαθών είναι». Λέγει αυτό ο Φίλιππος. Έρχου και είδε. Είδε ο Ιησούς τον Αθαναήλ ερχόμενον προς Αυτόν και λέγει περί Αυτού. Είδε αληθός Ισραηλίτης, εν δόλος ουκέστη. Λέγει αυτό ο Αθαναήλ. πόθεν με γινώσκεις. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό. Προτού σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την σικήν Ιδώνσαι. Απεκρίθη Ναθαναήλ και λέγει αυτό. Ραβί, σύ ή ο Υιός του Θεού, σύ ή ο Βασιλεύς του Ισραήλ. Απεκρίθη Ιησούς και είπε αυτό. Ότι είπων σύ, σε υποκάτω της οικής, πιστεύεις. Μίζω του τον όψη. Και λέγει αυτό. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, Απάρτι όψεστε των ουρανών ανεογότα και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου. Και τη μέρα τη τρίτη γάμος έγινε το ενκανά της Γαλιλαίας και είναι η μήτρη του Ιησού εκεί. Εκλήθη δε και ο Ιησούς και η μαθητέ αυτού εις των γάμων και ειστερήσαντος ίνου λέγει η μήτρη του Ιησού προς Αυτόν. Ήνων ουκ έχουσι. Λέγει αυτοί ο Ιησούς, «Τι εμή και εσύ γίνε, ούπο η ώρα μου». Λέγει η μήτρα αυτού της διακόνης, «Ότι αν λέγει ημίν, ποιήσατε». Ήσαν δε εκεί οι δροί ελήθινε, έξ κείμενε, κατά των καθαρισμών των Ιουδαίων, χωρούσε αναμετρητάς δύο ή τρεις λέγει αυτή ο Ιησούς, «Γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος και γέμισαν αυτάς έως άνω». Και λέγει αυτής «Αντλήσατε νυν και φέρετε το αρχιτρικλίνο και είναι Ως δε γεύσα το αρχιτρίκλινο στο είδωρ ίνων γεγενημένων και ουκ ήδη στην, οι δε διάκονοι είδησαν, το είδωρ, φωνή των νυμφίων ο αρχιτρίκλινος και λέγει αυτό. «Πάς άνθρωπος, πρώτον τον καλόν είναι και όταν μεθυστώσει, τότε τον ελάσω. Συ τετήρικας των καλόν ίνων έως άρτη». Ταύτην επίησε την αρχήν των σημείων ο Ιησούς εν κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητέ αυτού. Μετά τούτο, κατέβει Καπερναούμ, αυτός και η μήτυρα αυτού και η αδελφή αυτού και η μαθητέ αυτού. Και εκεί έμειναν ου ημέρα. Και είναι το Πάσχα των Ιουδαίων, και ανέβη Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και έβρενεν το ιερό τους πολλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς και τους κερματιστάς καθημένους. Και πίσας Φραγέλιων εξ χινίων, πάντας εξέβαλεν εκ του ιερού, τάτε πρόβατα και τους βόας και των κολυβιστών εξέχε το κέρμα και τα στραπέζας ανέστρεψε. Και τη τας περιστεράς πολλούς συνείπεν, άρατε ταύτα εν Μη πείτε τον οίκον του πατρός μου, οίκον εμπορίου. Εμνίστησαν δε οι μαθηταί αυτού, ότι γεγραμμένον εστίν, ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με. Απεκρίθησαν ούν οι Ιουδαίοι και είπων αυτό. Τι σημείον δεικνύει η σημείν, ότι ταύτα ποιείς, Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτής λύσατε τον ναόν τούτον, και εν τρισήν μέρες εγερώ αυτόν. Υπονουν οι Ιουδαίοι, τεσσαράκοντα και έξ έτεσιν ο κοδομήθη ο ναός Και εσύ εν τρισήν μέρες εγερείς αυτόν. Εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Ότε ουν ηγέρθη εκ νεκρών, εμνίστησαν οι μαθητέ αυτού ότι τούτο έλεγεν αυτής. Και επίστευσαν τη γραφή και το λόγο, ο είπε ο Ιησούς. Ως δε είναι η Ιεροσολύμης εν το Πάσχα, εν τη εορτή, πολλοί επίστευσαν εις το όνομα αυτού, θεωρούντες αυτού τα σημεία αεπίοι. Αυτός δε ο Ιησούς, ουκ επίστευενε αυτόν αυτής, δια το αυτόν γινώσκην πάντας και ότι ούχρη ανήχεν, ή να της μαρτυρήσει περί του ανθρώπου. Αυτός γαρ εγίνος και τι ειν εν το ανθρώπου. Είν δε άνθρωπος εκ των Φαρισαίων, νικόδημος όνομα αυτό, άρχον των Ιουδαίων. Ούτως ήλθε προς τον Ιησούν νικτός και είπεν αυτό. Ραβή, είδαμεν ότι από Θεού ελίληθας διδάσκαλος. Ουδείς γαρ αυτά τα σημεία δύνατε ποιήν, ας εάν μη ή ο Θεός με ταυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό, αμήν αμήν λέγωσι, εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ου δύνατε διν την βασιλείαν του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος πώς δίνατε άνθρωπος γεννηθήνε γέρονων, Μη δίνατε εις την κοιλίαν της μητρός αυτού δεύτερον εισελθήν και γεννηθήνε. Απεκρίθη ο Ιησούς. Αμήν αμήν λέγωση, Εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ου δίνατε εισελθήν εις την βασιλεία του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της αρκός σάρξεστη και το γεγεννημένο εκ του πνεύματος πνεύμα εστι. Μη θαυμάσει ότι είπον σύ, δι μας γεννηθήνε άνωθεν. Το πνεύμα όπου θέλει πνί, και την φωνήν αυτού ακούεις αλλού κοίδας πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως εστι πας ο γεγεννημένος εκ του πνεύματος. Απεκρίθη Νικόδημος και είπεν αυτό. «Πώς δίνατε ταύτα, γενέστε» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό. «Συ ή ο διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα ου γινώσκης» Αμήν αμήν λέγωσι ότι ο λαλούμεν και ο εωράκαμεν μαρτυρούμεν και την μαρτυρίαν ημών ου λαμβάνεται. Ή τα επίγεια ύπον ημίν και ού πιστεύετε, πώς εάν είπο ημίν τα επουράνια πιστέυσετε. Και ουδείς αναβέβηκεν εις στον ουρανόν, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο ιός του ανθρώπου, ο όν εν το ουρανό. Και καθώς μοσίς ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δί τον ιόν του ανθρώπου. Ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γάρι ο, ο Θεό τον κόσμον, ώστε τον ιόν αυτού τον μονογενή έδοκεν, ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ου ο Θεό τον ιόν αυτού ει τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλι να σωθεί ο κόσμο δι' αυτού. Ο πιστεύων ει αυτόν ουκρίνεται. Ο δε μη πιστεύων, ήδη Ότι μη πεπίστευκεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Αυτή δε στην η Ότι το φως, ελήλυθεν εις τον κόσμον, και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ιν γάρ πονηρά αυτόν τα έργα. Πας γάρο φαύλα πράσων, μισή το φως και ουκ έρχεται προς το φως, ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθειαν έρχεται προς το φως, ή να φανερωθεί αυτού τα έργα, ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα. Μετά αυτά, ήλθεν ο Ιησούς και η μαθητέ αυτού στην την Ιουδαίαν γήν. Και εκεί διέτριβε με ταυτόν και εβάπτιζεν. Είν δε και Ιωάννης βαπτίζων εν ενών εγγύς Σαλίμ, ότι είδα τα πολλά είναι εκεί. Και παρεγίνοντο και ευαπτίζοντο. Ούπο γαρίν βεβλημένος εις την φυλακή ο Ιωάννης. Εγένετο ούν ζήτησης εκ των μαθητών Ιωάννου, με τα Ιουδαίων περικαθαρισμού. Και ήλθον προς τον Ιωάννην και είπον αυτό. Ραβή, όσοι με τα σου πέραν του Ιορδάνου, ο με μαρτύρικας, είδε ούτως βαπτίζει και πάντες έρχονται προς Αυτόν. Απεκρίθη ο Ιωάννης και είπεν, «Ουδύνατε άνθρωπος λαμβάνει ουδέν, εάν μη είδε δομένον αυτό εκ του ουρανού». Αυτή ημείς μη μαρτυρείτε ότι είπον, ουκ εγώ ο Χριστός, αλλά ότι απεσταλμένος ημεί έμπροσθεν εκείνου. Ο έχων την νύμφην νυμφίωσε εστίν. Ο δε φίλος του νυμφίου, ο εστικός και ακούων αυτού, χαρά χέρι δια την φωνήν του νυμφίου. Αυτιούν η χαρά η εμή πεπλήρωτε. Εκείνον δι αυξάνειν, εμέ δε ελατούστε. Ο άναθεν ερχόμενος, επάνω πάντων εστίν. Ο όν εκ της εστί και εκ της γης λαλεί. Ο εκ του ουρανού ερχόμενος επάνω πάντων εστί. Και ο αιώρακε και ήκουσε τούτο μαρτυρεί. Και την μαρτυρίαν αυτού ουδείς λαμβάνει. Ο λαβών αυτού την μαρτυρίαν εσφράγισε ότι ο Θεός αληθείς εστίν. Ον γαραπέστηλεν ο Θεός τα ρήματα του Θεού λαλεί. Ούγαρεκ μέτρου δίδωσιν ο Θεός το πνεύμα. Ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και πάντα δέδοκεν εν τη χειρή αυτού. Ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον. Ο δε απιθών το Υιό ού κόψεται ζωήν. Αλλιωργή του Θεού μένει απ' Αυτόν. Όσου νέγνω ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι Ιησούς πλήωνας μαθητάς ποιεί και βαπτίζει, η Ιωάννης, και τι γε Ιησούς αυτός και βάπτιζεν, αλλημαθητέ αυτού, αφήκε την Ιουδαίαν και απήλθε πάλιν στην την Γαλιλαίαν. Έδιδε δε αυτόν διέρχεστε διά της Σαμαρίας. Έρχεται ούν εις πόλην της Σαμαρίας, λεγομένην Σιχάρ, πλησίον του χωρίου, ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ, το ιό αυτού. Είν δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο ούν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκαθέζε το επί τη πηγή. Ωρα είναι οσί έκτη. Έρχεται γυνή εκ της Αμαρίας, αντλή σε Λέγει αυτή ο Ιησούς. Δώσ' μη ποιήν, οι γάρ αυτού απελυλήθησαν εις την πόλην η να τροφάς αγοράσωση. Λέγιουν αυτό οι γινοί οι Σαμαρίτης. Πόσοι οι Ιουδαίος όν παρεμού ποιήν ετής ούσης γυναικός Σαμαρίτιδος. Ούγαρ συγχρόντε Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοί. Ή ήδη στην δωρεάν του Θεού και τίσε στην ολέγονση δόσμη ποιήν, σι σα αυτόν και έδωκεν αν σι είδωρ ζών. Λέγει αυτό η γυνή. Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ στη βαθύ. τοὸ ήδωρ τὸ νουν έχεις το είδωρ το ζών. Μη ή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημίν το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε και η Ήη αυτού, και τα θέματα αυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτοί, Πάσο πίνων εκ του Ήδατος τούτου, διψήσει πάλιν. Ως δαν πει εκ του ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσει τον αιώνα. Αλλά το Ήδωρ, ο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή Ήδατος αλωμένου, η ζωή αιώνιον. Λέγει προς αυτόν η γυνή, «Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι ενθάδε αντλήν», λέγει αυτή ο Ιησούς. Είπαγε, «Φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ ενθάδε». Απεκρίθη η γυνή και είπεν, «Ουκ έχω άνδρα. λέγει αυτή ο Ιησούς. Καλώ είπα ότι άνδρα ουκ έχω. Πέντε γαρ άνδρα έσχε. Και νυν, ον ουκ έστι σου ανήρ. Τούτο αληθέ ήρικα. Λέγει αυτό η γηνή. Κύριε, θεωρώ ότι προφήτη σὺ Οι πατέρες ημών εν τούτο το όρι προσεκίνησαν. Και εμεί λέγεται, ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος όπου δει προσκυνήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Γίνε, πίστευσον μη, ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσατε το πατρί. ημις προσκυνείτε, ο ούκ είδατε. προσκυνούμεν, ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν αλλά έρχεται ώρα και είναι στήν ότε η αληθινή προσκυνητέ, προσκυνήσουσι το πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Και γάρο πατήρ τι ούτου ζητεί, τους προσκυνούντας αυτόν, πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν, εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Λέγει αυτό η γινή, είδα ότι η Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί ημίν πάντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Εγώ ημί, ο λαλόνσι». Και επί τούτο ήλθον οι μαθητέ αυτού και θαύμασαν ότι μεταγυναικό σε λάλη. Ουδείς μεν τι είπε, «Τι ζητείς» ή «Τι λαλείς μεταυτής» αφή και νουν την ιδρίαν αυτής η και απήλθεν στην πόλην και λέγει της ανθρώπης δεύτε είδετε άνθρωπον ως είπε μη πάντα όσα επίησα μη τι ούτως έστειν ο Χριστός εξήλθον εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν εν το μεταξύ ηρώτων αυτόν οι, οι μαθητέ λέγοντες ραβί φάγε ο δε είπεν αυτοίς, εγώ βρόσιν έχω φαγήν, ειν ημείς ουκίδατε. Έλεγον νουν οι μαθητέ προς αλλήλους, μη της είναι γεν αυτό φαγήν, λέγει αυτής ο Ιησούς. Εμών βρώμα εστίν, ή να το θέλημα του πέμψαν με, και τελειώσω αυτού το έργον. Ούχι μης λέγεται ότι έτη τετράμινον εστί, και ο θερισμός έρχεται. Ιδού λέγω εμίν επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τα χώρας, ότι λευκέησι προστερισμών ήδη. Και ο θερίζων μισθών λαμβάνει, και συνάγει καρπών η ζωή νεόνιων. Είναι και ο σπύρον ομού χέρι και ο θερίζων. Εν γάρ τούτο ο λόγος εστίν αληθινός, ότι άλλος εστίν ο και άλλος ο θερίζων. Εγώ απέστειλα η μαστερίζην, όχι μη και κοπιάκατε. Άλλη και κοπιάκαση, και εμεί ει των κόπων αυτών εισελιλίθατε. Εκ Εκδέ τη πόλεω εκείνη, πολλοί επίστευσαν ει αυτόν των Σαμαριτών, δια των λόγων τη γυναικό μαρτυρούση ότι είπε μη πάντα όσα επίησα. Όσουν ήλθαν προς Αυτόν οι Σαμαρίτε, ηρώ Αυτόν μήνε παραυτής. Και έμεινε εκεί δύο ημέρας. Και πολλό πλοίους επίστευσαν δια τον λόγων αυτού, τι τε γυναικοί έλεγον ότι ουκέτη δια την σύν λαλιάν πιστεύομεν. Αυτή γαρ ακικώαμεν και είδαμεν ότι ούτω εστίν αλιθός ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Μετά δε τας δύο ημέρας εξήλθεν εκείθεν, και απήλθενη στην Γαλιλαίαν. Αυτός γάρο ο Ιησούς εμαρτύρησεν ότι προφήτης εν τη ιδία πατρίδη τη μήν έχει. Ότε ουν ήλθεν εις την Γαλιλαίαν, εδέξαντο αυτόν οι Γαλιλαίοι, πάντα εωρακώτες αεποίησεν εν Ιεροσολύμης εν τη εορτή, και αυτοί γαρ ήλθον εις την εορτήν. Ήλθεν ουν ο Ιησούς πάλιν στην την κανά της Γαλιλαίας, όπου επίησε το ίδωρίνον Και ειν της βασιλικός, ου ο Υιός εν καπερναούμ. Ούτως, ακούσας ότι Ιησούς οίκη εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαίαν, απήλθε προς Αυτόν και η ρώτα Αυτόν είναι να και η άσυτε αυτού των Υιών. Είμαι λεγάρα από θνίσκην. Είπε ο Ιησούς προς Αυτόν εάν μη σημεία και τέρατα είδητε, ου μη πιστεύσετε. Λέγει προς αυτόν ο βασιλικός, «Κύριε, κατάβηθη πριν αποθανείν το παιδίον μου». Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Πορεύου, ο Υιός σου ζει». Και επίστευσεν ο άνθρωπος το λόγο, ο είπεν αυτό ο Ιησούς, και επορεύεται. Ήδη δε αυτού καταβαίνοντος, η δούλη αυτού απήντησαν αυτό και απήγγυλαν λέγοντες ότι «Ο Πέσου ζει». Επίθετοουν παρά αυτόν την ώραν εν ή κομψότερον έσχε. Και είπαν αυτό ότι «Χθες, ώραν ευδόμην, αφήκεν αυτόν ο πυρετός». Επίθετον παραυτόν πατήρ ότι εν εκείνη τη ώρα εν ή είπεν αυτό ο πυρετό. ότι ο Υιός σου ζει και επίστευσεν αυτός και η οικοί αυτού όλοι. Τούτο πάλιν δεύτερον σημείον επίησεν ο Ιησούς, ελθόν εκ της Ιουδαίας, εις την Γαλιλαίαν. Μετά τα ταύτα είναι ορτή των Ιουδαίων και ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστι δέν της Ιεροσολύμης, επί την προβατική κολυμβήθρα, η επιλεγωμένη Εβραϊστή βυθεσδά πέντε στο ας έχουσα εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινε εν τη κολυμβήθρα και ετάρασε το είδωρ. Ούν πρώτος εν μετά την ταραχήν του ύδατος, η γη γίνετο. Ο δίποτε κατήχε το νοσήματι. Ήν δε τίς εκεί, τριάκοντα και οκτώ έτη, έχον εν τη ασθενία. Τούτον ειδών ο Ιησούς, κατά κείμενον, και γνούς ότι πολλήν είδη χρόνον έχει, λέγει αυτό. Θέλει υγιείς γενέστε. Απεκρίθη αυτό ο ασθενών. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προεμού καταβαίνει. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Έγιρε άρον των κραβατών σου και περιπάτη. Και ευθέως έγινε το υγιής άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Είναι δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα έλεγον νουν οι Ιουδαίοι το τεθραπευμένο. Σάββατον εστίν, ούκ εξέστη συ άρε των κράβατων. Απεκρίθη αυτής, ο ποιήσας με υγιεί, εκείνος μη είπεν άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Ηρώτησαν ούν αυτόν, τι εστίν ο άνθρωπος ο υπόνσι άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Ο δέοι αθείς Ουκ ειδητήσες Ο γάρι Ιησούς εξένευσεν, όχλου όντω εν το τόπο. Με τα ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό. Και είπεν αυτό. Είδε υγιή γέγόνα. γεγονάς. Μη και αμάρτανε, ή να μη χείρον τι εισηγένητε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε τις Ιουδαίες ότι η Ιησούς εστινοποιήσα σε αυτόν υγιή. Και δια τούτο εδίωκον τον Ιησούν οι Ιουδαίοι και εζήτουν αυτόν αποκτήνε, ότι ταύτα επί εν Σαββάτο. Ο δε Ιησούς απεκρίνατο το αυτής, Ο πατήρ μου εως άρτη εργάζεται, καγό εργάζομαι. Δια τούτο ουν μάλλον εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε, ότι ου μόνον έλειε το Σάββατον, αλλά και πατέρα ίδιον έλεγε τον Θεόν. Ίσον εαυτόν πιον το Θεό. Απεκρίνα το ούν ο Ιησούς και είπεν αυτής. Αμήν αμήν λέγω ημήν, ου δύναται ο Υιός ποιή να φε αυτού ουδέν, εάν μη τι βλέπει τον πατέρα ποιούντα. Αγάρ αν εκείνος ποιή, ταύτα και ο Υιός σπι ο γάρ πατήρ των ιών, και πάντα δείκνει συν αυτό, α, αυτός ποιεί. Και μίζω να τούτον τον δείξει αυτό έργα, ή να εμείς θαυμάζεται. Ως περγάρο πατήρ εγύρι τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτο και ο ιός ους θέλει ζωοποιεί. Ουδέ γάρο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίσιν πάσαν δέδοκεν το ιό ή να πάντες στη μόση των ιών, καθώς στη τον των πατέρα. Ο μη τιμών των ιών, ούτι τιμά τον πατέρα, τον πέμψαντα αυτών. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωή νεόνιον και εις κρίσιν ούκ έρχεται, αλλά μεταβεύει και νεκ του θανάτου εις την ζωήν αμήν αμήν λέγω μήν ότι έρχεται ώρα, και είναι στην, ότι οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Ιού του Θεού, και οι ακούσαντες ζήσονται. Ως περγάρο πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, έδωκε και το Υιό ζωήν έχειν εν εαυτό, και εξουσίαν έδωκεν αυτό, και κρίσιν ποιήν, ότι Υιός ανθρώπου εστί. Μη θαυμάζετε τούτο, ότι έρχεται ώρα, εν οι πάντες ή εν της ακούσονται τις φωνής αυτού και εκπορεύσονται. Οι τα αγαθά ποιήσαντες, εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες, εις ανάστασιν κρίσεως. Ούδι να με εγώ ποιήν απέμ αυτού δεν, καθώς ακούω κρίνω, και η κρίση η εμή δικαία εστιν ότι ου ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρός. Εάν εγώ μαρτυρώ περί αυτού, η μαρτυρία μου ουκ έστιν αληθής. Άλλος έστιν ο μαρτυρών περιεμού Και είδα ότι αληθής έστιν η μαρτυρία, ειν μαρτυρή περιεμού εμού. απεστάλκατε προς Ιωάννην, και με μαρτύρηκε τη αληθεία. Εγώ δε ου παρά ανθρώπου την μαρτυρίαν λαμβάνω, αλλά ταύτα λέγω, ή να εμείς σωθείτε. Εκείνος είναι ο λίχνος ο και φαίνουν. εμείς δε, η θελήσατε αγαλιαστήνε εν το φωτί αυτού. Εγώ δε έχω την μαρτυρίαν μίζω του Ιωάννου. Τα γάρ έργα, αέδο κέμιο μοι ο πατήρ, να τελειώσω αυτά. Αυτά τα έργα, α εγώ ποιώ, μαρτυρεί περί εμού, ότι ο πατήρ με απέσταλκε. Και ο πέμψας με πατήρ, αυτός με μαρτύρηκε και περί εμού. Ούτε φωνήν αυτού ακικόατε πόποτε, ούτε είδος αυτού εωράκατε. Και τον λόγων αυτού ουκ έχετε μένοντα εν ημίν, ότι όνα απέστειλεν εκείνο, τούτο ημίς ου πιστεύετε. Ερευνάτε τας γραφάς, ότι εμείς δοκείται εν αυτές ζωήν αιώνιον έχειν, και εκείνε η συν η μαρτυρούσε περιεμού και ου θέλετε ελθύν πρός με, ή να ζωήν έχετε. Δόξαν παρά ανθρώπων ου λαμβάνω, αλέγνω καημάς, ότι την αγάπη του Θεού ου καίχεται εν εαυτής. Εγώ ελίληθα εν το ονόματι του πατρός μου, και ου με. Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι το ιδίο, εκείνον λείψεστε. Πώς δίναστε εμείς πιστεύσε, δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες, και την δόξαν την παρά του μόνου Θεού ου ζητείτε. Μη δοκείτε ότι εγώ κατηγορήσω ημών προς τον Πατέρα. Έστιν ο κατηγορών ημών μωσής, ισόν ημείς υλπήκατε. Ήγαρε πιστεύετε μωσή, επιστεύετε άνεμοι. Περιγάρε μου εκείνος έγραψεν είδε τη εκείνου γράμμασιν ου πιστεύετε, πώ τη εμεί ρήμασι πιστεύσετε. Μετά τα αυτά πήλθεν ο Ισού πέραν της θαλάσσης τη Γαλιλαίας, τη Τιβεριάδο, και οικολούθη αυτό όχλος πολύς, ότι εώρων αυτού τα σημεία αεπίοι επί των ασθενούντων. Ανήλθε ήλθε δέει στο όρο ο Ισού, και εκεί εκάθητο μετά τον μαθητών αυτού ἐν δε εγγύς Πάσχα, η εορτή των Ιουδαίων. Επάρας ούν ο Ιησούς τους οφθαλμούς, και θεασάμενος ότι πολλοί όχλος έρχεται προς Αυτόν, λέγει προς τον Φίλιππον. Πόθεν αγοράσομεν άρτους, ή να φάγω συνούτη. Τούτο δε έλεγε πειράζον Αυτόν. Αυτός γαρ ήδη τι ἐμελεπιίν Απεκρίθη αυτό Φίλιππος διακοσίων δυναρίων άρτη, ου καρκούσιν αυτής, ή να έκαστος αυτόν βραχή τη λάβει. Λέγει αυτό, είσαι εκ των μαθητών αυτού, Ανδρέας ο αδελφός, Σίμωνος Πέτρου. Έστι πεδάριον εν όδε, ο έχει πέντε άρτους κριθίνους και δύο ψάρια. Αλλά ταύτα, τι έστεινε στο σου τους, είπε δε ο Ιησούς ποιήσατε τους ανθρώπους σαν απεσίν. ειν δε χόρτος πολύ εν το τόπο. Ανέπεσον οι άνδρες των αριθμών, ο σύ Έλαβε δε τους άρτους ο Ιησούς, και ευχαριστή σα διέδωκε τις μαθητές, οι δε μαθητέ της ανακοιμένης. Ομοίως και εκ των οψαρίων όσων ήθελον. Ως δε ενεπλίστησαν, λέγει τις μαθητές αυτού. Συναγάγεται τα περισσεύσαντα κλάσματα, ή να μη τι απόλυτε. Συνήγαγον ουν και γέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων, εκ των πέντε άρτων των κριθίνων, α επερίσευσε της βευροκόσιν. Ιούν άνθρωποι, ιδόντες ο επίησε σημείον ο Ιησούς, έλεγον ότι ούτω εστίν αληθό ο προφήτης, ο ερχόμενο ει των κόσμων. Ιησούς Ισού ουν, γνούς, ότι μέλου συν και αρπάζει αυτόν, ή να πει αυτόν βασιλέα, ανεχώρησε πάλιν εις το όρο αυτό μόνο. Ω δε οψία εγένετο, κατέβησαν οι μαθητέ αυτού επί την θάλασσαν, και εμβάντε ει το πλοίον, ήρχοντο πέραν τη θαλάσση ει Καπερναούμ και σκοτία ήδη γεγόνι και ού καλλιλήθη προς αυτούς ο Ιησούς. Ήτε θάλασσα, ανέμου μεγάλου πνέοντος, διηγήρετο, Ελιλακότες ούν ως τα δύους εικοσιπέντε ή τριάκοντα, θεωρούσι τον Ιησούν περιπατούντα επί της θαλάσσης και εγγύς του πλοίου γινόμενον, και εφοβήθησαν. Ο δε λέγει αυτής, «Εγώ είμαι, μη φοβήστε» ήθελον ούν λαβήν αυτόν εις το πλοίον, και ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γης η σύνη πήγον. Τι επαύριον όχλος ο εστικός πέραν της θαλάσσης, ειδών ότι πλοιάριον άλλο ουκ είναι εκεί, ή μη εκείνο ισό ενέβησαν οι μαθητέ αυτού, και ότι ου συνεισήλθε της μαθητές αυτού ο Ιησούς εις το πλοιάριον, αλλά μόνοι οι μαθητέ αυτού απήλθον, Άλλα δε ήλθε πλοιάρια εκ εγγύς του τόπου, όπου έφαγον τον άρτον, ευχαριστήσαντος του Κυρίου. Ότε ούν είδεν ο όχλος ότι Ιησούς ουκ έστην εκεί, ουδέ αυτού, ενέβησαν και αυτοί εις τα πλοία και ήλθον εις Καπερναούμ, ζητούντες τον Ιησούν. Και ευρώντες αυτόν πέραν της θαλάσσης, είπων αυτό, «Ραβή, πότε ο δε γεγονάς» απεκρίθη αυτή ο Ιησούς και είπεν, «Αμήν αμήν, λέγω ημίν, ζητείτε με, ουχ ότι είδετε σημεία, αλλά ότι εφάγετε εκ των άρτων και εχορτάστητε. Εργάζεστε μη την βρώσιν την απολυμένην, αλλά την βρόσιν την μένουσαν η ζωήν αιώνιον, είναι ο Υιός του ανθρώπου δώσει». Τούτον γάρο πατήρες φράγησεν, ο Θεός. Ήπονουν προς Αυτόν. Τι ποιόμεν, ή να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε ναυτής, «Τούτο εστί το έργον του Θεού, ή να πιστεύσετε ισόν απέστειλεν εκείνος». Ήπονουν αυτό, «Τι ουν πει εσύ ή να είδομεν και πιστεύσωμεν σοι. τι εργάζει». Οι πατέρες ημών το μάνα έφαγον εν τη ερήμο, καθώς εστίγε γραμμένον, «Άρτον εκ του ουρανού έδωκεν αυτής φαγήν», είπε νουν αυτή ο Ισού. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, μην, ει δέδο και νημήν τον άρτον εκ του ουρανού, αλλά πατήρ μου δίδωσεν ημήν τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Ο γάρ άρτος του Θεού, εστίνο καταβαίνον εκ του ουρανού και ζωήν διδούς το κόσμο. Υπονούν προ αυτόν. Κύριε, πάντοτε δώσει μην τον άρτον τούτον. Είπε δε αυτή ο Ισού, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος πρός με, ου μη πεινάσει, και ο πιστεύον εις εμέ, ου μη πόποτε. Αλίπον ημίν, ότι και ωρά κατέμε, και ου πιστεύετε. Πάνω δίδωσή είμαι ο πατήρ, προς εμέ ήξη, και τον ερχόμενον πρός με, ου μη εκβάλλω έξω. Ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχι να πει το θέλημα το εμών αλλά το θέλημα του πέμψαντός με. Τούτο δε εστί το θέλημα του πέμψαντός με πατρός, ή να πάν ο δε μία μη απολέσω εξ αυτού, αλλά αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Τούτο δε εστί το θέλημα του πέμψαντός με, ή να πάσω θεωρών των ιών και πιστεύων εις αυτόν, έχει ζωήν αιώνιον, και αναστήσω αυτόν εγώ, τη εσχάτη ημέρα. Εγώ οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι είπεν «Εγώ είμαι ο Άρτος, ο εκ του ουρανού». Και έλεγον «Ουχ ούτως έστιν Ιησούς, ο Υιός Ιωσήφ, ου ημείς είδαμεν τον πατέρα και την μητέρα». ουν λέγει ούτω ότι εκ του ουρανού καταβεύηκα. Απεκρίθηουν ο Ιησούς και είπεν αυτή. Μη γογγίζετε με τα λύλων. Ουδείς ελθύν πρόσμε εάν μη ο Πατήρ, ο Πέμψας, με ελκύσει αυτόν, κι εγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα. Έστι γραμμένον εν τις προφήτες, και έσονται πάντες διδακτοί του Θεού. Πάσουν ο ακούσας παρά του πατρός και μαθών, έρχεται πρός με. Ούχοτι τον Πατέρα τί σε ώρα όν παρά του Θεού, ούτως σε ώρα και τον Πατέρα. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ, έχει ζωή νεόνιον. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες ημών έφαγον το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον. Ούτως εστίν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβένων, η να της εξ αυτού φάγει και μη αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα και ο άρτος δε ον εγώ δώσω, η σάρξ μου εστίν, είναι εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. Εμάχοντο ούν προς οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς δίνατε ούτω ημίν δούνε την σάρκα φαγήν, είπε ούν αυτής ο Ιησούς, αμήν, αμήν, λέγω ημίν, Εάν μη φάγετε την σάρκα του Ιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ου έχετε ζωήν εν ο τρόγων μου την σάρκα και πίνον μου το αίμα, έχει ζωή νεόνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα. Η γάρ σάρξ μου αληθώς εστί βρώσις και το αίμα μου αληθώς εστί πόσεις. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, ενεμή μένει, καγώ εν αυτό, καθώς απέστειλε με ο ζών πατήρ, καγώ ζώδια τον πατέρα. Και ο με, κακίνος ζήσετε διεμέ, ούτως εστίν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβάς. Ού καθώς έφαγον οι πατέρες ημών το μάνα και απέθανον, ο τρόγον τούτον των άρτων ζήσετε εις τον αιώνα, ταύτα είπεν εν συναγωγή, διδάσκον εν καπερναούμ. Πολλοί ούν ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπον, σκληρός εστίν ούτως ο λόγος τι δύνατε αυτού ακούειν. Ιδό δε ο Ιησού αυτό ότι γογγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού, είπε ναυτή. Τούτο ημά σκανδαλίζει. Εάν νουν θεωρείτε τον ιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερον, το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ ούκο φελίου δεν. Τα ρήματα, α εγώ λαλό ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν αλυσίνεξι μόν την ή ου Ήδη γάρ εξ αρχή ο Ισού, τίνε ή συν και τι σε ο παραδόσον αυτών. Και έλεγε, Δια τούτο ήρικα εμήν, ότι ουδή δύναται ελθύν πρόσμε, εάν μη ή δωμένον αυτό εκ του πατρός μου. Εκ τούτου, πολλοί απήλθον των μαθητών αυτού ει οπίσω και ουκέτι με ταυτού περιεπάτουν, Είπεν ο Ιησούς της δώδεκα, μη και εμείς θέλετε υπάγιν, απεκρίθιουν αυτός Σίμων Πέτρος. Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις, και εμείς πεπιστεύκαμεν και εγνώκαμεν, ότι συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, απεκρίθη αυτή ο Ιησούς, ούκ εγώ ημάς τους δώδεκα εξελεξάμιν, και Εξιμών, εις διάβολος εστίν, έλεγε δε τον Ιούδαν, Σίμωνος Ισκαριώτην, ούτος γάρ ήμελεν αυτόν παραδιδώνε, Ισόν, «Ούτος γάρ ήμελεν αυτόν παραδιδώνε, ει ον εκ των δώδεκα.